Γεια σας, καλώς ορίσατε σε ένα εκπαιδευτικό επεισόδιο αυτή τη φορά, στο οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα με το πιο hot θέμα των τελευταίων ημερών και δεν είναι άλλο από τα NFTs, Non-Fungible Tokens, τα οποία είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση το τελευταίο διάστημα, οπότε θα δούμε τι είναι, πώς λειτουργούν, γιατί έχουν αξία και τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτά στο μέλλον. Οπότε, άμα σας αρέσει η θεματολογία, εγγραφείτε στο κανάλι αν δεν το έχετε κάνει ήδη, αφήστε ένα like, μοιραστείτε αυτό το βίντεο και με ένα σας φίλο, εγώ όπως πάντα είμαι ο Γιώργος και ό,τι πούμε εδώ είναι δικιά μου προσωπική άποψη και όχι χρηματοοικονομικές συμβούλες. Τι είναι λοιπόν NFTs. NFTs είναι το ακρονίμιο από τι λέξει non-fungible tokens, μη ανταλλάξιμα νομίσματα. Και είναι εκείνο ο τύπο των κρυπτονομισμάτων, ο οποίο αναπαρεστά και διασφαλίζει την ιδιοκτησία σπάνιων ψηφιακών αγαθών, όπω είναι έργα τέχνης ή ψηφιακά συλλεκτικά αντικείμενα. Για να καταλάβουμε τι είναι non-fungible, θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι το fungible, το οποίο ε, στα ελληνικά μεταφράζεται ανταλλάξιμο. Και στην οικονομία είναι το βασικό χαρακτηριστικό των αγαθών, τα, t, οι μονάδε των οποίων είναι είναι ίδιες μεταξύ τους και ανταλλάξιμες. Και για να γίνει ακόμα πιο κατανοητό θα κάνουμε ένα παράδειγμα. Το παραστατικό χρήμα, το Fiat Money, το ευρώ και το δολάριο είναι fungible. Δηλαδή τα 50 ευρώ που έχω εγώ στην τσέπη μου, άμα τα ανταλλάξουμε με τα 50 ευρώ που έχεις εσύ ή με τα 50 ευρώ που έχει ένας Ιταλός, έχουν ακριβώς την ίδια αξία. Δεν αλλάζει η αξία τους. Όπως και τα εμπορεύματα, τα commodities, ο χρυσός και ο ασύμι και το πετρέλαιο. Δηλαδή, ένα κιλό χρυσό από τα ροχεία τη Χαλκιδική έχει ακριβώ την ίδια αξία με ένα κιλό χρυσό από το Τέξα. Αυτή εδώ ε, η ιδιότητα των ε, ε, εμπορευμάτων και των αγαθών είναι η ανταλλαξιμότητα, το fungibility. Non-fungible τώρα, μη ανταλλάξιμο, είναι κάτι μοναδικό. Δηλαδή, όπω είναι ε, συλλεκτικά αντικείμενα. Α πούμε, κάρτε baseball, ε, κάρτε ε, του μπάσκετ συλλεκτικέ. Ένα αυτόγραφο σπάνιο γνήσιο, δηλαδή μια κάρτα ε, του μπάσκετ δεν έχει ε, καμία δεν έχει καμία ομοιότητα με μία άλλη ίδια, είναι ανάλογα με το συριακό αριθμό του πότε παράχτηκε την κατάστασή της και ένα πολύ ε, καλό παράδειγμα είναι τα έργα τέχνης, ε, που είναι και αυτά μοναδικά, δηλαδή η μόνα λίζα είναι μία, μπορεί να έχουν βγει άπειρα ε, αντίτυπα, άπειρε κόπες, αλλά το original είναι ένα. Αυτό είναι το non-fungible, μία ανταλλάξιμο αγαθό. Πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά των NFT. Ε, κάθε NFT είναι μοναδικό. Ε, έχει διαφορετικές ιδιότητες οι οποίες αποθηκεύονται στα metadata του token. Είναι σπάνιο το οποίο αυτό αποδεικνύεται. Ε, παράγεται συγκεκριμένος αριθμός NFT, μπορεί να παραχθεί μέχρι και ένα ε, μοναδικό και ο αριθμός αυτός πιστοποιείται στο blockchain. Είναι αδιέρετο. Δεν μπορούμε να το κόψουμε στη μέση ή να πουλήσουμε μέρος αυτού. Κουνιέται ολόκληρο. Ε, Όπω και όλα τα token εγγυάται την ιδιοκτησία και την ιδιοκτήτη αυτών δηλαδή, που το έχει και το διαχειρίζεται. Μπορεί να μεταφέρεται εύκολα, να μεταφέρεται η ιδιοκτησία, καθώ είναι και μη παραχαράξιμο, δεν μπορεί δηλαδή να αντιγραφεί. Τα NFTs μπορούν να φτιαχτούν σε ένα οποιοδήποτε blockchain το οποίο υποστηρίζει smart contracts. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα δύο κύρια στάνταρ είναι το ERC-751 και το ERC-1155 τα οποία υποστηρίζονται και είναι χτισμένα πάνω στο Ethereum. Πριν πάμε όμως αυτά, ας θυμηθούμε λίγο το ERC20 Standard. Είναι ένα πρωτόκολλο, το οποίο είναι χτισμένο πάνω στο Ethereum, το οποίο υποστηρίζει και φτιάχνει fungible tokens, όπως είναι Tether, Link, Bat, Unicro και πάρα πολλά άλλα κρυπτονομίσματα. Με, αυτό το, με αυτόν τον Standard μπορούν οι προγραμματιστές να φτιάξουν συγκεκριμένο αριθμό tokens, τα οποία είναι fungible μεταξύ τους. Δηλαδή, ένα Tether, το οποίο θα το πάρω εγώ από το ανταλλακτήριο, είναι ίδιο και ίση αξίες με ένα Tether που θα πάρω από κάποιον άλλον. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και για το Bitcoin έτσι, η Fungibility. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση. Ε, αναφέρω μόνο για αναφορά τα Tainted Tokens τα οποία είναι τα μαυρισμένα κρυπτονομίσματα ε, τα οποία είναι Fungible κρυπτονομίσματα τα οποία ε, ε, έχουν μαυριστεί και ενδεχομένω έχουν χάσει το Fungibility. Στη συγκεκριμένη όμω παρουσίαση δεν υπάρχει νόημα να ασχοληθούμε με τα συγκεκριμένα. Τώρα το ERC721 είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει να φτιάχνεις smart contracts τα οποία α, χρησιμοποιούνται για να δημιουργούν διακριτά και μοναδικά token με διαφορετικές ιδιότητες. Ένα παράδειγμα είναι τα CryptoKitties. Ένα Τεχνίδι που φτιάχτηκε το 2017 πάνω στο Ethereum προφανώς, στο οποίο αγόραζε σε ψηφιακές γατούλες και τις έκτρεφες και τις μεγάλωνες και τις μεταπολούσες ε, το οποίο κράσαρε και το Ethereum όποιοι θυμούνται και είναι λίγο παλαιότεροι, τότε είχε γίνει ένας πολύ μεγάλος χαμός. Το επόμενο βήμα είναι το Standard ERC-1155, το οποίο φτιάχτηκε από το Engine, ένα project το οποίο ασχολείται με blockchain και gaming. Έχει και πορτοφόλι. Ε, το οποίο, το συγκεκριμένο το το ERC-1055 είναι ένα πρωτόκολλο το οποίο επιτρέπει να φτιάχνεις smart contracts τα οποία υποστηρίζουν και fungible και non-fungible tokens. Για παράδειγμα, σε ένα παιχνίδι, α πούμε το World of Warcraft, ο παίχτη μπορεί να έχει στην κατοχή του αντικείμενα τα οποία να είναι και ανταλλάξιμα και μοναδικά. Δηλαδή, έχει ε, τον ε, χρυσό, τι χρηματικέ μονάδε του παιχνιδιού που τι χρησιμοποιεί για να αγοράσει ε, κάποια αντικείμενα. Ένα σπαθί, ένα όπλο, μια πανοπλία, μια αστολή, τα οποία αυτά είναι μοναδικά. Ή ακόμα οι σφαίρε. Οι σφαίρε και τα χρηματικέ μονάδε είναι τα fungible του παιχνιδιού και το σπαθάκι, α πούμε, που κρατά είναι ε, το αυτό έτσι επιτρέπει αυτό το πρωτόκολλο, επιτρέπει στους προγραμματιστές να διαχωρίζουν ε, τα αντικείμενα, τα ψηφιακά αντικείμενα του κάθε παιχνιδιού. Τα NFTs τώρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είπαμε σε παιχνίδια, όπως είναι το CryptoKitties, Gods Unchained, The Central Land και Sandbox, με τα δύο τελευταία να είναι ψηφιακή κόσμοι, όπου ο παίκτη εκεί πέρα μέσα μπορεί να αγοράσει ψηφιακό χώρο, ένα ψηφιακό οικόπεδο το οποίο μπορεί μετά να το μεταπολίσει ή και να το νοικιάσει. Ε, Έχουμε τις NFT αγορές όπως είναι Rarible, Rare, Zora και ο Aggregator, OpenSea όπου εκεί πέρα μέσα γίνονται αγοραπολισίες μεταξύ ε, ψηφιακής τέχνης και ψηφιακών συλλεκτικών αντικειμένων. Έχουμε το NFT domain name όπως είναι το Ethereum Naming Services που είναι το domain σου και τελειώνει σε ε, .eth ή το Unstoppable Domains που είναι το domain πάλι .crypto. Σύμφωνα με το site nonfungible.com, το 41% των NFTs χρησιμοποιείται στη βιομηχανία παιχνιδιών, 29% είναι για συλλεκτικά αντικείμενα, 13% είναι στο real estate, 7% σε συλλεκτικές κάρτες και παιχνίδια, 6% σε domain names και 4% σε ψηφιακή τέχνη. Κάποιε γενικέ σκέψει μέχρι εκεί που κατάφερα και εγώ να αντιληφθώ το κομμάτι, γιατί στο 100% δεν το έχω καταλάβει σε καμία περίπτωση. Ε, αυτό λοιπόν το πρόβλημα που λύνουν τα NFTs είναι διασφαλίζουν την ιδιοκτησία ε, και την σπανιότητα των ψηφιακών αντικειμένων. Κάποιων ψηφιακών αντικειμένων. Τι αξία έχει αυτό, όση αξία είναι δεδειχημένο κάποιο ε, να δώσει για να πάρει αυτό το asset. Άμα το συγκρίνουμε με τον πραγματικό κόσμο, ε, επειδή και εγώ δεν είμαι συλλέκτη. Και στο κομμάτι της τέχνης θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς άξεστο, δηλαδή δεν μπορώ να αντιληφθώ ε, την ε, ε, αξία ενός πίνακα πολλών χιλιάδων ευρώ, όπως δεν μπορώ να αντιληφθώ και τη συλλεκτική αξία... Α, Τη ιδρωμένη κάλτα του Μάικλ Τζόρνταν ή μια στούφα μαλλιά από τον Μάικλ Τζάξον ή μια υπογεγραμμένη φανέλα του Μαραντόνα. Okay, καταλαβαίνω τη σπανιότητα και καταλαβαίνω ότι κάποιο τη θέλει πολύ και θα πληρώσει πολλά λεφτά για να το πάρει. Επιχειρηματικά και σαν business το καταλαβαίνω εγώ. Α πούμε, δεν θα έδινα ποτέ λεφτά για να τα πάρω, να τα κρεμάσω στον τοίχο του σπιτιού μου. Anyway, δεν έχει σημασία τι σκέφτομαι εγώ, δεν έχει σημασία πώ σκέφτεσαι εσύ. Σημασία είναι ότι αυτή είναι ε, μια αγορά. Ε, τι προεκτάσει έχει αυτό, μπορεί να έχει τεράστιε προεκτάσει. Ε, το κομμάτι των συλλεκτικών ε, είναι ίσως ένα κομμάτι εκτός από τη συλλεκτική αξία, την Συναισθηματική που έχουν αυτά τα δική μέρα ενδεχομένω και να διασφαλίσει την αγοραστική σου δύναμη. Έτσι είναι, όπω παίρνει ένα ε, ε, χρυσό bitcoin, real estate. Κάποιο παίρνει ένα έργο τέχνης γιατί είναι πιο σίγουρο ότι θα διατηρήσει την αξία του αυτό το γνήσιο έργο τέχνης στο δινυκέ του χρόνου περισσότερο από το να κρατάει ευρώ ή ε, δολάρια στην τσέπη του. Από εκεί και πέρα, ε, στον, ε, στον ψηφιακό κόσμο, ενδεχομένω σκεφτείτε ένα marketplace, μια αγορά στην οποία εγώ μπορώ να κερδίσω ένα σπαθάκι από ένα παιχνίδι που υπάρχουν μόνο 7 σπαθιά και το οποίο αυτό να το βγάλω από το παιχνίδι και να αρχίσω να το, διαπραγματα... διαπραγματεύουμε στην ελεύθερη αγορά, ούτω ώστε να το πάρει ένα άλλο παίχτη. Το οποίο αυτό κρύβει και μια χρησιμότητα, ή να μπορεί να το πάρει ένα άλλο παίχτη απλά και μόνο για να το μεταπολίσει. Και εκεί αρχίζουμε να παίζουμε ε, τις τι μουσικέ καρέγλε, ποιο θα μείνει με το μουτζούρι στο χέρι, όπω έγινε μια γύρα με τα NFTs. ε, ε Παλαιόθεν. Από εκεί και πέρα μπορεί να έχει ε, αυτό και προεκτάσεις ε, στα DeFi, δηλαδή εγώ μπορώ να δώσω έναν ψηφιακό ε, πίνακα το οποίο να το δεχτεί κάποιος σαν collateral και να πάρω δάνειο, δεν ξέρω τι προεκτάσεις και μέχρι που μπορεί να φτάσει αυτό. Τώρα αναφορικά ε, με την αξία να δούμε τα top ε, 5 που έχουνε πουληθεί ποτέ NFTs και θα τα πάμε με τη σειρά από το πέμπτο προς το, προς το πρώτο. Το πέμπτο στο Decentralized. Το digital αντικείμενο ήταν η γη 22,2. Εκεί στο χώρο, στον ψηφιακό κόσμο, πουλήθηκε για 345 εθέρες. Νούμερο 4. formula 1 Delta Time, το αντικείμενο 111. Προφανώς είναι αυτό εδώ πέρα το πανέμορφο αμαξάκι, το οποίο πουλήθηκε για 415,9 εθέρες. Τρίτο, πάλι στο Decentralized, ένα οικοπεδάκι 12.600 τετραγωνικών μέτρων. Εντάξει, δεν το λες και μικρό, ωραίο είναι. Πόσο 514 εθέρε. Νούμερο του, αυτό εδώ πέρα το τσορόγατο Dragon, <laughs> πουλήθηκε για 600 εθέρε. Οκ. Okay. Και πάμε και στο νούμερο 1 από του CryptoPunks, το ψηφιακό αντικείμενο Island. Αυτή εδώ πέρα η πανέμορφη εικόνα πουλήθηκε για 605 εθέρε. Γιατί είναι μοναδική και δεν υπάρχει ε, άλλη. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ελπίζω να πήρατε μια μικρή ιδέα τι είναι NFT. Ε, θα ήθελα φυσικά και τη δικιά σα άποψη. Τι πιστεύετε για αυτά, έχουν μέλλον, έχετε επενδύσει αυτά, θα επενδύατε, θα αγοράζατε NFT για, για να τα κρατήσετε. Με ένα ε, σχολιάκι από κάτω. Από εκεί και πέρα, ελπίζω να σα άρεσε, να τα βρήκατε αξία σε αυτό που είδατε. Αν το κάνατε, αφήστε ένα like, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με ένα φίλο σα και γραφτείτε στο κανάλι. Και όπω πάντα ένα πράγμα να θυμάστε πως το μοναδικό non-fungible περιουσιακό σας στοιχείο είναι ο χρόνος σας και εγώ για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ που τον επενδύσατε για να δείτε την εκπομπή αυτή. Είμαι ο Γιώργος από τους Crypto Capitalist. Your time, your money.